Συνέντευξη τύπου μετά το Eurogroup που κυρίως ήταν για την Ελλάδα. Μας ενημέρωσαν οι θεσμοί όσον αφορά την ενεξελίξη εργασία για να φτάσουμε σε μια τεχνική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών. Ήταν ξεκάθαρο ότι χρειάζεται να γίνει κι άλλη δουλειά. Οι θεσμοί έχουν ξεκινήσει εργασίες και θα επιστρέψουν στην Αθήνα για να δουλέψουν πάνω στα ανοιχτά ζητήματα. Το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας αφορούσε την ελάφρυνση του χρέους, κυρίως όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Όπως θυμάστε, τον Μάιο φτάσαμε σε μια συμφωνία όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους και χωρίσαμε τα μέτρα σε βραχυπρόθεσμα. Ο ESM με βάση την εντολή του μπορεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει. Μετά είχαμε τα μεσοπρόθεσμα που είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε αν και όταν είναι απαραίτητο στο τέλος του προγράμματος, δηλαδή στο τέλος του 2018. Σήμερα λοιπόν ο Κλάους Ρέγκλινγκ μας είπε ποια είναι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και θα τα αναλύσει λεπτομερώς σε λίγο, αλλά αρχικά δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Καλησπέρα. Έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο σε αρκετά σημεία όσον αφορά την Ελλάδα. Τα μέτρα για το χρέος είναι μία πτυχή από αυτά. Θα σας τα πει ο κύριος Ρέγκλινγκ. Ο κύριος Ρέγκλινγκ και ότι οι ομάδες μας είναι έτοιμες για να κλείσουν μια συμφωνία όσον αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση. Έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι και αυτό το συζητήσαμε μέχρι σήμερα. Αυτή ήταν και η αρχική μας πρόθεση. Πριν από 1,5 χρόνο, σε 1,5 χρόνο έχουμε καταφέρει, και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να διατρανώσουμε, να γυρίσει τη σελίδα μέσα από πολύ βαθιές μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει να φέρνουν τους καρπούς τους. Έχουν γίνει μεγάλες πρόοδοι, οι ομάδες μας βρίσκονται πολύ κοντά σε μια τεχνική συμφωνία και οι ομάδες είναι έτοιμες να επιστρέψουν στην Αθήνα τις επόμενες μέρες με σκοπό να ολοκληρώσουν αυτή τη συμφωνία. Μετά θα υπάρξει μια σειρά από δράσεις που θα πρέπει σε συγκεκριμένους τομείς να υλοποιηθούν, αλλά σε πάρα πολλά σημεία έχουμε ήδη συμφωνία και έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρουμε πολύ γρήγορα. Όσον αφορά το χρέος, ο Κλάους Ρέγκλινγκ θα σας πει, μας εξήγησε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και τα οποία αποδέχτηκε η ομάδα και δεν είναι η Επιτροπή που είναι ο πρώτος παράγοντα. Μεσοπρόθεσμα λοιπόν μέτρα θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι στόχοι που θα πρέπει να οριστούν σε ενευθέτω χρόνο. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας τις επόμενες εβδομάδες με στόχο να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα και να φτάσουμε στα επιτυχή συμπεράσματα και να αναγνωρίσουμε τις θυσίες των Ελλήνων και να δούμε πώς αυτές θα αρχίσουν να φέρνουν τους καρπούς, τους αναμενόμενους καρπούς. Καλησπέρα σας. Ας πω και εγώ δύο λόγια για τα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα για την ελάφρυνση του χρέους. Τα παρουσίασα σήμερα το απόγευμα στο Eurogroup και όπως ακούσατε από τον πρόεδρο του Eurogroup εγκρίθηκαν αυτά τα μέτρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να τα εφαρμόζουμε τις επόμενες εβδομάδες και η εφαρμογή αυτή καθεαυτή θα διαρκέσει και παραπάνω. Δεν χρειάζεται να μπω σε πολλές λεπτομέρειες γιατί όλοι γνωρίζετε το έγγραφο το οποίο επεξεργάστηκε το ESM. Να τον πω, να αναφερθώ ωστόσο σε 2-3 σημεία. Με βάση την εντολή που έλαβε το ESM αρχή της χρονιάς, συντάξαμε κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι εφικτές και νομίζουμε ότι από κοινού θα αποτελέσουν ένα βασικό βήμα για να βελτιώσουν την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Όταν εφαρμόσουμε όλα αυτά τα μέτρα, θα μπορούν να οδηγήσουν
οδηγήσουν σε μια αθρηστική μείωση του χρέους κατά 20% του ΑΕΠ μέχρι τον ορίζοντα του 2016, πάνω από το, μετά το 2016 μάλλον, και τα μέτρα αυτά τα έχει δεχθεί το Eurogroup σαν benchmark, σαν ορόσημο δηλαδή, και το GFN λοιπόν του 2016 θα είναι 5 ποσοσιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι προβλεπόταν. Αυτός ο ορίζοντας μέχρι το 2060, συγγνώμη, δημιουργεί μεγάλες αβεβαιότητες και είναι εκτιμήσεις βέβαια αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες, μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες της αγοράς και γι' αυτό είναι προκαταρκτικές. Είναι ξεκάθαρο ωστόσο ότι αυτά τα μέτρα θα βελτιώσουν την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Κοιτώντας τις προτάσεις λίγο πιο αναλυτικά, υπάρχουν τρεις σετ βαχυπόθεσμων μέτρων που προτείναμε. Το πρώτο αφορά ομάλυνση ουσιαστικά της αποπληρωμής του βραχυπρόθεσμου χρέους. Η ορίμανση αυτή τη στιγμή είναι 28 έτη και θα αυξηθεί σε 32,5 έτη, και αυτό οι δόσεις που ήταν για το 30 και για το 40 θα είναι πιο μικρές, και θα υπάρχει δηλαδή μια καλύτερη, ένας καλύτερος βηματισμός ουσιαστικά για την αποπληρωμή των χρεών. Το δεύτερο αφορά την μείωση των επιτοκίων και του κινδύνου των επιτοκίων, και υπάρχει το bond exchange για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Το ESM και ο ESFM έχει δώσει τα σχετικά τις σχετικές εγγυήσεις, και γνωρίζετε ότι θα υπάρχουν κειμενόμενα επιτόκια και αυτά θα αλλάξουν με σταθερά επιτόκια με πολύ πιο μεγάλο διάστημα ορίμανσης. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα υπάρχει μια μεγαλύτερη σταθερότητα, και θα υπάρξουν ίσως εξ αρχής κάποια δαπάνη, γιατί θα πρέπει η Ελλάδα να πληρώσει υψηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια, αλλά αυτό σε βάθος χρόνου θα έχει εξοικονόμηση, γιατί θα υπάρχει ουσιαστικά εξοικονόμηση στον χρόνο. Το δεύτερο σχέδιο ουσιαστικά είναι οι ρυθμίσεις swaps, η οποία θα σταθεροποιήσει τα δεδομένα και θα μειώσει τον κίνδυνο το να υπάρξει η περίπτωση να πληρώσει η Ελλάδα υψηλότερα επιτόκια όταν αλλάξουν τα δεδομένα. Το τρίτο αφορά το match funding. Υπήρχαν μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, και αυτό θα σταθεροποιήσει επίσης τα δεδομένα. Είναι μακροπρόθεσμα bonds λοιπόν ομόλογα, τα οποία αντιστοιχούν και διευρύνουν και επεκτείνουν την ορίμανση και πάλι. Αυτά θα οδηγήσουν σε μια με μικρότερο κίνδυνο ουσιαστικά αυξημένων επιτοκίων. Και στη συνέχεια υπάρχει και το waiver που αφορούσε την χρηματοδότηση από το ESF. Αυτή η δόση
Αν δεν συμβεί κάτι ιδιαίτερο, θα υπάρχει ένα περιθώριο 200 σημείων βάσης. Αυτά είναι σαφή λοιπόν πλεονεκτήματα για την Ελλάδα. Είναι μια κατεύθυνση ουσιαστικά, θα βελτιωθεί η βιωσιμότητα. Και τώρα για τα κράτη-μέλη και το ESM. Cancellation of the step-up interest rates of 200 basis points will save. Θα υπάρξει μια εξοικονόμηση 200 εκατομμυρίων ευρώ για τα κράτη-μέλη μέσα από αυτή τη σταθεροποίηση της βάσης των 200 basic points, όπως ονομάζονται, και αυτό έχει και σχέση με τα swaps, τα οποία καταρχήν βέβαια δημιουργούν κάποιο βάρος, αλλά στη συνέχεια οδηγούν σε εξοικονόμηση. Δεν αλλάζει ουσιαστικά το υφιστάμενο ωστόσο πρόγραμμα. Και για την Ελλάδα, όπως είπα, είδα βραχυπρόθεσμα δαπάνες που θα δημιουργηθούν αρχικά θα αντισταθμιστούν με μακροπρόθεσμα ωφέλη. Αυτά ήθελα να πω σε σχέση με το πρόγραμμα. Αυτό θα έχει βέβαια και μια επίδραση στην χρηματοδότηση του ESF για το 2017. Θα πρέπει να κοιοποιήσουμε τις αλλαγές αυτές στην αγορά, γιατί το κάνουμε έγκαιρα πάντα πριν ξεκινήσει ένα νέο έτος. Και δεν θα σταματήσουμε να υπάρξουν και σύντομες ορειμάνσεις, παρότι μιλάμε τώρα για τις πιο μακροπρόθεσμες ορειμάνσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Good evening, Mark Papercorn. Καλησπέρα. Για την Ελλάδα θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα εφαρμοστούν του χρόνου χωρίς καμία συνθήκη, χωρίς προαπαιτούμενα. Άρα δεν χρειάζεται η Ελλάδα λοιπόν να ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ. Όχι, πρέπει να την ολοκληρώσει γιατί είναι αποτελεί μέρος του προγράμματος και δεν θέλουμε φυσικά να σταματήσει το πρόγραμμα, αλλά έχετε δίκιο. Αυτό το πακέτο μέτρων, όπως συμφωνήσαμε τον Μάιο για τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη, μετά από την συμπλήρωση της πρώτης αξιολόγησης μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Γι' αυτό η ESM σχεδίασε αυτό το πακέτο και εμείς δώσαμε το πράσινο φως για να ξεκινήσει η εφαρμογή. Athanasios, Cyprus News Agency. Could you please elaborate a little bit more? Θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα ζητήματα όσον αφορά τη συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα που γίνεται στο παρασκήνιο. Υπάρχουν δύο διαφορετικά μεγέθη σε αυτή τη συζήτηση. Ένα λέει ότι 3,5% πρέπει να παραμείνει ο στόχος για περισσότερα από 10 χρόνια ή τουλάχιστον για 10 χρόνια και κάποιοι άλλοι λένε, αν είμαι σωστά πληροφορημένος, 4 με 5 χρόνια. Συνεπώς, πώς θα γεφυρώσετε αυτές τις διαφορετικές τις δύο διαστάσεις και πώς θα πείσετε το δούνου του όσον αφορά την εξυπηρέτηση του χρέους που αποτελεί για το δούνου του σημαντικό ζήτημα. Μακάρι να ήταν τόσο απλό όπως λέγατε. Μακάρι να υπήρχαν μόνο δύο διαφορετικές γνώμες. Υπάρχουν γύρω στις 19 γύρω το τραπέζι. Αυτό που συμφωνήσαμε είναι ότι το πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι το 2018 μένει στο 3,5% και μετά μεσοπρόθεσμα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το πόσο θα πρέπει να είναι μεσοπρόθεσμα, αλλά το έχουμε αφήσει αυτή τη συζήτηση. Θα επιστρέψουμε σε αυτή τη συζήτηση αργότερα. Και όσον αφορά τη δημοσιονομική πορεία για το 2018 και το 2019, πρέπει να δούμε μόνο το 2018. Κάποιοι λένε για 3 χρόνια, κάποιοι λένε για 5, κάποιοι λένε για 10.
Και σε όλες αυτές τις καταστάσεις χρειάζονται, απαιτούνται σημαντικά διαδραστικά μέτρα ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους και να υπάρχει και σε βάθος χρόνου επιτυχία. Αλλά αυτό θα το αποφασίσουμε εν ευθέτω χρόνο. Από τη συζήτηση τη σημερινή κρατάω ότι όλοι συμφωνήσαμε στα σημαντικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, διαδραστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε το 3,5% να είναι βιώσιμο και να επιτευχθεί τουλάχιστον για κάποια χρόνια. Ελένη Βαρβιτσιώτη από την Καθημερινή. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά την στάση που έχει κρατήσει το ΔΝΤ και αν θα συμμετάσχουν μέχρι το τέλος του, αν θα αποφασίσουν μέχρι το τέλος του χρόνου αν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή όχι. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τα εργασιακά. Υπόθηκε ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει σε πολιτικό επίπεδο. Άρα θεώρησα ότι θα γίνει στο Eurocup. Έγινε τέτοια συζήτηση. Καταρχάς την πρώτη σας ερώτηση. Το ΔΝΤ επανεπιβεβαίωσε ότι θα κάνει συστάσεις στο εκτελεστικό του συμβούλιο μια νέα συμφωνία όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όταν υπάρξει δηλαδή τεχνική συμφωνία. Ελπίζουμε αυτό να γίνει φυσικά πριν κλείσει η χρονιά. Για να είμαι ρεαλιστής, θεωρώ ότι αυτό δεν γίνεται γιατί χρειάζεται και άλλη εργασία η οποία είναι χρονοβόρα διαδικασία και αυτό τελικά θα μας οδηγήσει στη νέα χρονιά. Το ΔΝΤ είναι ακόμα δεσμευμένο να συμμετάσχει όταν επιτευχθεί η τεχνική συμφωνία. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, ναι, το συζητήσαμε, αλλά δεν μπορείτε να περιμένετε από τους υπουργούς να μπουν σε λεπταμέρειες όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις. Είναι κάτι που συζητήσαμε και συμφωνήσαμε το καλοκαίρι του 2015 όσον αφορά τις βαθιές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των εργασιακών που θα πρέπει να γίνουν ώστε να συμμορφώνεται με τις καλύτερες πρακτικές στο ευρωπαϊκό επίπεδο και θα έχουμε μια ομάδα ειδημόνων εμπειρογνώμων που θα προέρχονται από την Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Η συζήτηση λοιπόν επικεντρώθηκε όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν στον τομέα της εργασίας, της αγοράς εργασίας, αλλά δεν μπορείτε να περιμένετε τους υπουργούς οικονομικών να μιλάνε για τέτοιες λεπτομέρειες. Θα συμμετάσχουν λοιπόν οι εμπειρογνώμονες που θα μιλήσουν για όλα αυτά, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Έτσι λοιπόν θα ακολουθήσουμε τα στάνταρ της Ευρώπης και θα αφήσουμε τους εμπειρογνώμονες να μας πούνε λεπτομερώς τη συνέχεια. Όσον αφορά το δημοσιονομικό σχεδιασμό, είπατε ότι θα γίνει εν ευθέτω χρόνο. Αυτό θα γίνει μετά ή πριν από την απόφαση του ΔΝΤ σε σχέση με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα? Γιατί από το προηγούμενο Eurogroup είχαμε συμπεράνει ότι θα έπρεπε πρώτα να γίνει αυτό ώστε μετά το ΔΝΤ να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει. Και η δεύτερη ερώτηση για τον κύριο Ρέγκλινγκ. Είπατε για 20% μείωση όσον αφορά το 2060. Αυτό τι τι αντίκτυπο θα έχει στο ΑΕΠ? Το ΔΝΤ είπε ουσιαστικά ότι είτε είναι 3 ή 5 το πρωτογενές πλεώνασμα. Δεν είναι σημαντικό για μας. Αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι ένα πακέτο διαθρωτικών μέτρων που θα εγγυάται την επιτυχία του 3,5%. Αν εσείς το έχετε αυτό και μπορείτε να μας το διασφαλίσετε, αυτό δείχνει βιωσιμότητα. Φυσικά δεν ξέρουμε, δεν είναι ξεκάθαρο η διάρκεια αν είναι 5 χρόνια, 3,5 ή παραπάνω, αλλά περιμένουμε να επιτευχθεί αυτό το 3,5% μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι στόχοι, όταν οι ομάδες επιστρέψουν στην Αθήνα, θα δούμε αν μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μακροπρόθεσμα και με βιώσιμο τρόπο. Η άλλη ερώτηση ήταν για τον Klaus Regling. Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβές νούμερο. Για να υπάρχει ένα ακριβές νούμερο, θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τα δημοσιονομικά. Υπάρχουν διαφορετικά σενάρια. Έχουμε το βασικό σενάριο, το οποίο εμείς μαζί με την Κομισιόν και την ECB επεξεργαστήκαμε, αλλά υπάρχουν και άλλα σενάρια, δεδομένου ότι το χρονικό πλαίσιο μέχρι το 2060 είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι το ένα σενάριο είναι απόλυτα σωστό και το άλλο είναι λάθος.
Οπότε δεν μπορώ να σας δώσω άλλο αριθμό. Μπορώ να σας πω όμως ότι από οποιοδήποτε σενάριο και αν ξεκινήσουμε, θα υπολογίζουμε αυτό το 20% μέχρι το 2060. Μια ερώτηση για τον κύριο Μοσκοβισί σχετικά με την Ιταλία. Πιστεύετε ότι θα είναι εφικτό να δοθούν δημόσιοι πόροι σε κάποιες τράπεζες, σκέφτομαι την τράπεζα που κινδυνεύει αυτή τη στιγμή, γιατί είπατε, υπόθηκε ότι αυτή είναι μια επιλογή για να σώσουμε αυτές τις τράπεζες. Αυτή η συνέντευξη τύπου δεν είναι για την Ιταλία. Απαντήσαμε στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου σχετικά με την Ιταλία. Hi, Alex Bigman, Agence France-Presse. I just had, just for clarity's sake, για λόγους αποσαφήνισης. Υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος με το Δίνου του που δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα χωρίς να έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Την ίδια στιγμή η Γερμανία και η Ολλανδία δεν θέλουν να κλείσουν την αξιολόγηση μέχρι να αποφασίσει το Δίνου του να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος από τον οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Αυτό είναι μια παρανόηση. Δεν εξαρτάται από εμάς να κλείσουμε αυτή την αξιολόγηση, εξαρτάται από την Ελλάδα και τους θεσμούς να φτάσουν σε μια τεχνική συμφωνία και το Eurogroup φυσικά θα το υποδεχτεί αυτό και η Ολλανδία και η Γερμανία. Έχουμε δώσει στο Eurogroking Group την εντολή να μας πούνε αν αυτά έχουν γίνει όπως πρέπει και τότε θα συνεχίσουμε. Αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψουμε και να το επαναπροσδιορίσουμε. Αλλά η εντολή είναι στους θεσμούς και στην ελληνική κυβέρνηση να βρούνε και να πετύχουν αυτό που ονομάζεται τεχνική συμφωνία. Και αυτό αποτελεί τη βάση για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Δεν αποτελεί προαπαιτούμενο η συμμετοχή του Δούνου του. Το Δούνου του για να συμμετάσχει θέλει να δει περισσότερες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της αγοράς εργασίας. Θέλουν να δουν ένα θετικό συμπέρασμα σε σχέση με τη δεύτερη αξιολόγηση και μετά θα κάνουν τους υπολογισμούς για να δουν αν θα συμμετάσχουν. Jim Brunston from the Jim Brunston από τους Financial Times. Δύο ερωτήσεις. Η μία έχει να κάνει με το Δούνου του, με το αν θα συμμετάσχει. Γιατί λέγαμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα συμμετάσχει και τώρα αυτό χάθηκε αυτός ο στόχος. Όπως εσείς είπατε. Ναι, είναι κοντά στον ορίζοντα, αλλά έχουμε και Χριστούγεννα. Είναι ένα αστέρι που πέφτει ίσως. Υπάρχει ένα νέο χρονοδιάγραμμα ή μια ημερομηνία κλειδί για την επόμενη χρονιά όπου αυτό θα έχει γίνει. Δηλαδή αυτή η προθεσμία που ήταν για το τέλος της χρονιάς, αν υπάρχει νέα ημερομηνία. Επίσης, έχω μια σύγχυση όσον αφορά το πώς αποφασίστηκαν τα ζητήματα σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα και με τα πρωτογενή πλεονόσματα μετά το 2018. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα πακέτο ώστε να πείσετε το Δούνου του, αλλά τώρα λέτε ότι δεν χρειάζεται να πάρετε άλλα μέτρα για το χρέος αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν πώς θα βοηθήσει το Δούνου του να πάρει την απόφαση? Ναι, ελπίζαμε να συμμετάσχει το Δούνου του πριν το τέλος της χρονιάς, αλλά αυτοί χρειάζονται, όπως μας έχουν πει, τη χρειάζονται πραγματικά αυτή την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνους και θέλουν να το δουν. Αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο για το Δούνου του, για όλους τους θεσμούς. Δεύτερον, υπάρχει αποσαφήνιση όσον αφορά το χρέος, το είχαμε πει και τον Μάιο, τώρα τα βραχυπρόθεσμα έχουν σχεδιαστεί και πολύ σύντομα θα εφαρμοστούν. Τα μεσοπρόθεσμα τα είχαμε ήδη βάλει στο τραπέζι από τον Μάιο και είχαμε πει ότι αν οι Έλληνες ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επιτυχώς και τότε αν αποδειχθεί ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερα μέτρα για το χρέος και αυτό το είχαμε αποφασίσει από κοινού και είχαμε πει ότι μαζί το Δούνου του με τους υπόλοιπους θεσμούς θα το αποφασίσουν κατά τη λήξη του προγράμματος και θα αποφασίζαμε τότε κατά τη λήξη του προγράμματος αν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα. Δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα στο τραπέζι χωρίς να έχουμε στοιχεία
συγκεκριμένα νούμερα. Πρέπει επίσης να δούμε αν το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί επιτυχώς. Άρα λοιπόν, στα μέσα του 2018 ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, ελπίζουμε να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Τότε θα υπάρξει η ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους από κοινού με το ΔΝΤΟΥ και τους άλλους θεσμούς και τότε θα δούμε τι ζητήματα υπάρχουν που σχετίζονται με την βιωσιμότητα του χρέους και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα εκείνη τη στιγμή, εν ευθέτω χρόνο, αν αυτά είναι πραγματικά απαραίτητα, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να διαχειριστεί το χρέος της. Αυτή είναι η αποσαφήνιση, δεν θα υπάρξει άλλη αποσαφήνιση πριν τα μέσα του 2018. Και αυτό το λέω γιατί πάρα πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι κάθε μήνα με ρωτάνε πότε θα επιληθεί το ζήτημα του χρέους και σας απαντάω λοιπόν τώρα, το θέμα του χρέους θα συζητηθεί μετά το τέλος του προγράμματος, τότε θα δούμε πού βρισκόμαστε. Αυτή σήμερα έχουμε αυτά τα μέτρα, υπάρχουν σαφή βραχυπρόθεσμα μέτρα, μετά θα δούμε την ελάφρυνση, τη μεσοπρόθεσμη ελάφρυνση και θα το δούμε και μετά το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό σας βράδυ. Συγγνώμη, υπάρχει μια ακόμα ερώτηση. Σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση, το ΔΝΤΟΥ συμφωνεί με την αποσαφήνιση ότι τα μεσοπρόθεσμα θα αποφασιστούν όχι πριν τα μέσα του 2018, ώστε να αποφασίσουν για τη συμμετοχή τους. Νομίζω ότι το ΔΝΤΟΥ κατανοεί, γιατί πάντα στη συμφωνία, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Μαΐου, είχαμε πει ότι χρειάζεται, αυτή ήταν πάντα η θέση μας, ότι πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα του προγράμματος, να κλείσει το πρόγραμμα και τότε θα κάνουμε το DSA, δηλαδή την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους. Και το ΔΝΤΟΥ θα κάνει μια αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους μετά το κλείσιμο του προγράμματος στα μέσα του 2018. Έτσι λοιπόν, επί τη βάση των συμπερασμάτων και σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τότε θα καθορίσουμε τι υπάρχει, τι ανάγκες υπάρχει. Φυσικά λοιπόν αυτό είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει τότε, αλλά έχουμε ένα ξεκάθαρο σχεδιασμό να το κάνουμε τότε. Τώρα λοιπόν το ΔΝΤΟΥ χρειάζεται κάποιες προκαταρκτικές διασφαλίσεις και μετά στο τέλος του προγράμματος του 2018 θα υπάρξει μια περαιτέρω ανάλυση. Αυτό ήταν το κοινό έδαφος που μας ένωνε από το Μάιο με το ΔΝΤΟΥ. Σας ευχαριστώ πολύ.